δύο παρατάσεις, προβληματίζοντας έτσι τον Δημήτρη Πρίφτη. Την ήττα στη δεύτερη παράταση γνώρισε ο Άρης από την τουρκική Καζιαντέπ με σκόρ 99-97 στο φιλικό που έγινε στο Νικ Γκάλης Κολ στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια που διεξήχθη φέτος για 26η φορά. Οι κίτρινοι παρουσίασαν και πάλι προβλήματα ομοιογένειας αλλά και διάρκεια στην απόδοσή τους. Δεν είχαμε καλή απόδοση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε μόνο έχοντας στο μυαλό μας την επίθεση, καμία σκληρότητα στην άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε λίγο σε αυτό. Πιστεύω ότι μας δυσκολεύει, αλλά αυτό και πάλι είναι δικαιολογία. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν έχουμε τα τεσσάρια για να αναγκαζόμαστε να παίζουμε με σχήματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει και ελάχιστα στην προπόνηση, αλλά είναι δικαιολογία. Δεν θα πρέπει να εμφανιστούμε έτσι, θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και να μέσα από την αμυντική βάση να μπορούμε να διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια. Ο Τζένκινς είχε 23 πόντους, ο Κάμινγκς πρόσθεσε 17 και ο Μάρμπλ 16. Ο Ιβάνοφ με 26 πόντους και ο Μπάλαζιτς με 20 ήταν η καλύτερη για την ομάδα του Στέφανου Βέδα. Προσπαθούμε να βρούμε κίνητρο, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προσπαθούμε να κερδίσουμε το μάτς και αυτές οι παρατάσεις, οι ειδικές καταστάσεις είναι για μας ό,τι καλύτερο. Βέβαια υπάρχει λίγο κούραση γιατί όπως είδατε έχουμε 7 παιδιά. Στο τέλος έβαλα ένα παιδί που δεν το ξέρω πώς το λένε το όνομα, που είπα έλα εσύ. Το καλά. Θέλω να σου πω ότι είναι ευχάριστο, αλλά είναι και επίπονο την ώρα των παιχνιδιών να πηγαίνεις παράταση. Στο μεταξύ, ο Βίκτορ Σανικίτζε ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Γεωργίας και θα συναντήσει την αποστολή του Άρη αύριο στη Βενετία. Οι κίτρινοι θα αντιμετωπίσουν σε νέο φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη τη Βενέτσια. Απόν θα είναι και πάλι ο τραυματίας Μιχάλης Τσαϊρέλης. Στο Βόλιο τώρα.